να ήμουν πολύ πλούσιος να τα αγόραζα αυτό το αριστούργημα. Εδώ ήταν τα αρχηγεία της Φιλοσφίλου, εδώ ήταν η παραγωγή, ήταν τα μοντάζ, ήταν τα γραφεία του Φινού. Τα στούντιο βρισκόντουσαν στους Αγίους Αναργύρους και στην Οδό Σιώζου, στην Λιωσίων, περίπου στο ύψος του ΚΝΤΕΛ. Αλλά η Οδό Σιού υπήρξε σκηνικό για πολλές ταινίες. Η πόρτα αυτή έχει γίνει πότε νοσοκομείο, πότε αστυνομικό τμήμα. Μάλιστα ο Κώστας Βουτσάς την έχει διαβεί δύο φορές, μία έγχρωμα και μία μαυρόασπρα, μία στη Χαρτορίχτρα και μία στο Ξυπόλυτο Πρίγκιπα. Σας παρακαλώ, αδερφή, πού είναι αδερφή μου? Φτάσαμε το δεκαλικάκι. Κατέβα. Δεν κατάλαβα. Κατέβα είπα. Γιατί? Δεν βλέπεις που είμαστε. Στο κέντρο των Αθηνών. Για διάβασε εκεί. Πού? Στην ταμπέλα. Τι λέει, αστυνομία πόλεων υποδιεύθυνση στο χέρι κίνησης. Το χέρι. Αχ, κύριε αστυνομική, μας εξηγήσω, ξέρετε. Ο Κώστας Καζάκος την έχει διαβεί για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο τείχος έχει χρησιμοποιηθεί άπειρες φορές για να προσδιορίσει το αστικό τοπίο και σε αυτό το πεζοδρόμιο ο Ηλιόπουλος βρήκε τα πρωτοφόλη που σφράγισε τη μοίρα του. Ψυχωτικό επεισόδιο του Ηλιόπουλου στο «Ο φίλος μου Λευτεράκης». Κρατάτε με, παιδιά, τρελός είμαι, δεν ξέρεις τι μπορώ να σου κάνω, άξα. Εδώ η Άννα Φόλσου έτρεχε στην ταινία «Ποιος Θανάσης» για να προλάβει το Βέγκο να μην υπογράψει. Μια στιγμή κάπου το ξέρω αυτό το άγαλμα. Πώς είναι αυτό σε μια μποέμ πλατεία? Όχι, είναι στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου, στη Γυψέλη. Υπάρχει το ίδιο και στο Παρίσι, το οποίο έχει κατασκευάσει η ίδια εταιρεία στις αρχές του αιώνα. Τώρα πώς βρέθηκε από την πλατεία του Αγίου Γεωργίου στη Γυψέλη, στην Οδό Χίου, αυτή είναι η μαγεία του μοντάζ. Όλος ο κόσμος έτρεχε στην Οδό Χίου για να ξεφύγει από κάτι, όπως και σήμερα, αλλά μέσα της και η Βουλιουκλάκη στο Πλωτοσκούφι.
στο ορατό της μηδέν. Ο Νίκος Κούρκουλος καθησυχάζει τους εργάτες. Έλα, κάνε ησυχία! Ενώ ο Κατράκης κοιτάει από αυτό το παράθυρο. Πρώτα απ' όλα θα σας πω τι απέγινε με τους συναδέλφους μας που χτυπήθηκαν. Αν ήθελε κάποιος να διαφημίσει το κτίριο της Οδουχείου, θα έλεγε ότι έχει πάρα πολύ καλή συγκοινωνία. Έχει δύο σταθμούς μετρό δίπλα του. Έχει πολλά ιδιωτικά πάρκινγκ. Έχει φανταστικά σουβλάκια στον Άγιο Παύλο. Αλλά το κτίριο παραμένει αδιάθετο.